Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Οι μελέτες για το τμήμα της παράκαμψης Φιλιππιάδα Στεφάνη, το οποίο αποτελεί μέρος του άξονα σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2025. Αυτό ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου συζητήθηκε η ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο για την ορίμανση των μελετών του συγκεκριμένου τμήματος. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προώθηση του έργου κατασκευής της οδικής σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα έγινε την Τρίτη. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για την υποβοήθηση της διεύθυνσης τεχνικών έργων της Περιφέρειας Υπήρου για την ορίμανση του έργου παράκαμψη Φιλιππιάδας έως τον οικισμό Στεφάνης προϋπολογισμού 173.600 ευρώ». Της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής προηγήθηκε γνωμοδότηση με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2024 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία είχε εγκριθεί η ανάθεση με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, στην εισήγησή του, ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για το ιστορικό του έργου, που είχε αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προχωρώντας σε λεπτομερή αναφορά για τις ενέργειες και την πρόοδο που σημειώθηκε στο διάστημα που το έργο ανέλαβε να προωθήσει η Περιφέρεια Υπήρου, με σημαντική μάλιστα μείωση του κόστους. Πρόκειται για μια πονεμένη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καχρημάνης, σημειώνοντας ότι αρχικά το κόστος του τμήματος από την Ιόνια Οδό μέχρι τη γέφυρα Καλογύρου, μήκους 4,5 χιλιόμετρων περίπου, όπως αυτό εκτιμήθηκε κατά την έναρξη της εκπόνησης των μελετών από το Υπουργείο, διπλασιάστηκε μετά την εκπόνηση της μελέτης θεμελίωσης του επιχώματος του προβλεπόμενου αρχικά αυτοκινητοδρόμου, η οποία εντόπιζε την ύπαρξη κινδύνου ρευστοποίησης και πρότεινε την κατασκευή χαλικοπασάλων με επακόλουθο από 50 εκατομμύρια ευρώ αρχικά, με τη σημερινή πρόβλεψη αναθεώρησης θα προσεγγίσει τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Με την αναθεώρηση που ακολούθησε από το Υπουργείο η νέα πρόταση που περιλάμβανε επίσης χαλικοπασάλους, το εκτιμόμενο κόστος υπολογίζεται σε 39,5 εκατομμύρια, χωρίς να περιλαμβάνονται οι οριστικές μελέτες οδοποίησης, υδραυλικών, σήμανσης κλπ, καθώς και οι μελέτες θεμελίωσης και στατικών των μεγάλων τεχνικών γεφύρωσης του αρδευτικού άβλακα, του ποταμού Λούρου και των κάτω διαβάσεων αποκατάστασης του οδικού δικτύου της περιοχής, ενώ έχει λήξει και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Οι τοπογραφικές μελέτες δεν έχουν παραδοθεί στην Περιφέρεια Υπήρου σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή και απαιτείται η επέκταση επικαιροποίησή τους. Υπολογίζοντας και αυτά, το εκτιμόμενο κόστος με την πρόταση του Υπουργείου ανέρχεται στα 49 εκατομμύρια ευρώ ως μη δεσμευτικό. Η Περιφέρεια, ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Καχρημάνης, και έχοντας υπόψη την εμπειρία από την κατασκευή του έργου της Ιόνιας Οδού, προχώρησε στην εξέταση λύσεων χωρίς χαλικοπασάλους, που καθιστά πολύ οικονομικότερο το έργο. Μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ορίμανσης του έργου που αφορούν αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών, τοπογραφική μελέτη, μελέτη οδοποιίας, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη επιχώματος περιοχής γέφυρας Καλογύρου, υδραυλική μελέτη και μελέτη διευθέτησης ποταμού Λούρου, στατικές μελέτες τεχνικών έργων, μελέτη σήμανσης ασφάλειας, περιβαλλοντική μελέτη. Με βάση αυτές τις ενέργειες προκύπτει δυνατότητα τα περαιτέρω μείωσης του κόστου τμήματος λόγω πρώτων του περιορισμού του μήκους της αρτηρίας κατά 500 μέτρα λόγω της μετατόπισης του άξονα από την παραποτάμια διαδρομή σε μία νεότερη, δεύτερον της τεκμηρίωσης ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης και ότι δεν απαιτείται κατασκευή χαλικοπασάλων στο τμήμα 3ο έως 4ο χιλιόμετρο για τη θεμελίωση των εκεί επιχωμάτων ύψους 4 έως 5 μέτρων και 3ο της δυνατότητας αντικατάστασης των εξυγιάνσεων με βραχώδη επιχώματα. Ως χρόνο ολοκλήρωσης μελέτης εκτίμησε το τέλος του 2025, προσθέτοντας ότι με τη χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος περιορίζονται οι δυνατότητες για αλλόδικα έργα, καθώς ήδη είναι ενταγμένα η παράκαμψη αρχαίας Νικόπολης
και ο μεγάλος Δακτύλιος Ιωαννίνων. Ο Περιφερειάρχης, σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του και με αφορμή το πρόσφατο δυστύχημα που έγινε στην πόλη της Φιλιππιάδας, εξήγησε ότι εδώ και χρόνια, με απόφαση που έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, τα τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, τα οποία διέρχονται σε εντός σχεδίων οικισμών, έχουν περιέλθει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων. Με αφορμή εξάλλου και αποφάσεις που κλήθηκε να λάβει η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, τόνισε ότι τα έργα γίνονται όπως προβλέπει η νομοθεσία, υπογράμμισε ότι η Περιφερειακή Αρχή εργάζεται λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη που έχει για τη διοίκηση της περιφέρειας και συμπλήρωσε: «Δεν θα πάω κατηγορούμενος επειδή δεν θα κάνω καθαρισμούς», αναφέροντας ως παράδειγμα τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων με τηλεφωνικές απάτες που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο στην Άρτα, ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας τα στοιχεία τριών ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες. Και επειδή πολλές φορές ο διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας, ο κύριος Οδωρής Γούσιας, έχει ενημερώσει το κοινό για τις τηλεφωνικές απάτες και όχι μόνο, και τις απάτες του διαδικτύου και γενικότερα περιπτώσεις που αφορούν και τη δική μας την περιοχή. Σήμερα έχουμε κοντά μας και πάλι τον διοικητή, τον κύριο Γούσια, προκειμένου να μας πει και για την εξιχνίαση αυτών των περιπτώσεων, αλλά γιατί ακόμη κάποιοι και σήμερα επιμένουν και πείθονται από αυτούς τους επιτίδιους, κύριε Γούσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε πει αρκετές φορές και στο παρελθόν και σε παρουσιάσεις που έχουμε κάνει με το κανάλι σας για τις περιπτώσεις αυτές των απατών, που δυστυχώς, για μια ακόμη φορά θα τονίσουμε ότι συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη. Είχαν παρουσιάσει μια καμπή στο πρόσφατο παρελθόν, δεν καταγράφονταν τόσα πολλά περιστατικά. Τελευταίως όμως βλέπουμε μια μεγάλη έξαρση και περιπτώσεις δραστών που προέρχονται από την χώρα που από εκεί ξεκίνησε και η συγκεκριμένη μορφή απάτη, από τη Βουλγαρία. Στη δικιά μας την περιοχή είχαμε 5 τέτοιες περιπτώσεις, εξιχνιαστήκαν και οι 5. Δυστυχώς αφαιρέθηκαν αρκετά σημαντικά ποσά. Είχαμε μια περίπτωση που το ποσό που αφαιρέθηκε είναι στις τάξεις των 50.000 ευρώ, αλλά και 4 άλλες περιπτώσεις με μικρότερα μεν ποσά, σημαντικά όμως για τους κατόχους τους, μιας και μιλάμε και για άτομα μεγάλης ηλικίας και για ανθρώπους της περιοχής μας που κατά βάση είναι άνθρωποι αγρότες με χαμηλά εισοδήματα. Καταλαβαίνετε ότι και ένα ποσό της τάξης των 5, 10, 15.000 ευρώ. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε το κομπόδεμά τους. Ναι. Είναι κάτι σημαντικό για αυτούς. Είναι ένα ποσό που, όπως και οι ίδιοι μας λένε όταν έρχονται και καταθέτουν, είναι ένα ποσό που έχουν καταφέρει να συλλέξουν όλα αυτά τα χρόνια να το έχουν για τα γεράματά τους. Ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντικό ποσό για όλους αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό μέλημα δικό μας είναι να φτάσουμε στον δράστη. Να οδηγήσουμε την υπόθεση στο δικαστήριο και τον ίδιο το δράστη κάποια στιγμή στη φυλακή, όπως έχει γίνει κατά το παρελθόν. Δυστυχώς όμως, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες επαφές που είχαμε, δεν εγγυάται κανένας στους παθόντες την επιστροφή των χρημάτων. Μάλιστα, στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών των απατών, επειδή μιλάμε για ένα κύκλωμα που δεν έχει εθνικό χαρακτήρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση δραστηριοποιούνται σε γείτονα χώρα. Να μιλάμε και με ονόματα στη Βουλγαρία. Είναι μια απάτη που είχε σαν αφετηρία τη Βουλγαρία και κάποια στιγμή υπήρχαν και κυκλώματα που δρούσαν από τη Ρουμανία, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο στους ανθρώπους. Και στέλνουν εδώ άτομα του κυκλώματος, τους λεγόμενους εισπράκτορες, στην περιοχή που στοχοποιούν κάθε φορά, ξεκινάνε τα τηλεφωνήματα. Δεν μιλάμε για ένα, δύο, τρία τηλεφωνήματα. Μιλάμε ότι τις ημέρες που είναι σε έξαρση αυτό το φαινόμενο. Μπορεί να καταγραφούν και 10, 20, 50 και 100 τηλεφωνήματα είχαμε, έως ότου να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που δυστυχώς να πιστεί από αυτούς τους ανθρώπους, να ενδώσει και, όπως προείπαμε στις 5 περιπτώσεις που προανέφερα, να παραδώσει στα μέλη του κυκλώματος κάτι σημαντικό για αυτόν, το κομπόδεμά του, όπως πολύ καλά είπατε. Επειδή όμως, κύριε διοικητά, εγώ επιμένω, έχετε πολλές φορές ενημερώσει τον κόσμο, το κοινό. Δεν είναι μόνο η παρουσία σας στον RTV και η ενημέρωση μέσα του τηλεοπτικού σταθμού. Έχετε κάνει και ημερίδες, έχετε κάνει και εκδηλώσεις και σε συνεργασία και με άλλους φορείς. Μήπως θα πρέπει και τα μέλη των οικογενειών να μπορούν να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν
προλάβει την πληροφορία από σας, να τους ενημερώνουν, να μπορούν λίγο να τους έχουν πιο, αν θέλετε, όχι ακριβώς, υποψιασμένους ακριβώς, για να μην προστρέχουν και δίνουν και μεγάλα ποσά, διότι σε αυτές τις απάτες, και αναγράφεται θεωρώ και στο τελευταίο δελτίο τύπου, πολλοί είπαν ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση και πρέπει ο γιατρός να του δώσουν χρήματα. Και εκεί δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιοι πείθονται. Δεν είναι δυνατόν. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση των νεωτέρων μελών των οικογενειών να εφιστούν την προσοχή στους ηλικιωμένους ότι αν δεχθείς τέτοιο τηλέφωνο, και θα σας πω κιόλας ανθρωπίνως, καμία υπηρεσία, κανένας γιατρός δεν, και να συμβεί και κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, κανένας γιατρός δεν θα πάρει τηλέφωνο με αυτόν τον τρόπο να ταράξει ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, ακόμα και όταν το γεγονός είναι πραγματικό, απευκταίο βέβαια. Στις περιπτώσεις αυτές η ενημέρωση των μελών της οικογένειας, ξέρετε, γίνεται με ένα διακριτικό τρόπο. Σαφώς και δεν θα γίνει με αυτόν τον επιθετικό τρόπο κάποιος υπάλληλος, όταν μιλάμε για κυκλώματα που προφασίζονται ότι είναι αστυνομικοί ή δικηγόροι, πολλές φορές ή γιατρός, θα πάρει με αυτόν τον τρόπο να ενημερώσει ένα μέλο της οικογένειας. Στον γίνεται ευνηδιασμό αυτές συνήθως ποντάρουν. Ακριβώς. Σε ένα πραγματικό περιστατικό ποτέ δεν θα πάρει ένας υπάλληλος με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια. Θα γίνει με άλλον τρόπο η ενημέρωση και δι' του ηλικιωμένου συγγενούς. Εδώ στις περιπτώσεις αυτές, αυτοί, τα μέλη του κυκλώματος έχουμε πει και κατά το παρελθόν ότι και πειθό έχουν και απίθυμενο θράσος εννοείται. Και είναι πιεστικοί. Είναι πολύ πιεστικοί, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στον άνθρωπο με τον οποίο απευθύνονται να αντιδράσει, και γι' αυτό εμάς εκ των υστερών όλων μας φαίνεται παράδοξο. Μα πώς είναι δυνατόν να έπεισαν κάποιον άνθρωπο να παραδώσει ένα μεγάλο τέτοιο χρηματικό ποσό, ακόμα και όλο το ό,τι έχει καταφέρει να μαζέψει όλη τη ζωή. Και όμως να ξέρετε ότι είναι ταλαντούχοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό που κάνουν. Το εξασκούν καθημερινά. Δυστυχώς αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός των κυκλωμάτων αυτών. Λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, στοχοποιούν περιοχές, κάθε φορά διαφορετικές. Στέλνουν είτε σε γειτονικό νομό τα μέλη του κυκλώματος που τελικώς θα πάνε στο σημείο για να παραλάβουν τα χρηματικά ποσά και ξεκινάνε τα τηλεφωνήματά τους. Πολλές φορές, για να καταλάβετε πόσο πιστικοί είναι, δεν μπορούμε, όταν προσέρχονται τα θύματα αυτών των περιπτώσεων σε εμάς για να καταθέσουν την περίπτωση αυτή στην οποία υπέστησαν τη θυματοποίηση, όταν έρχονται σε εμάς δεν μπορούμε, ακόμα και τότε δεν είναι σε θέση να μας προσδιορίσουν τους ακριβείς διαλόγους από την ταραχή την οποία έχουν υποστεί. Δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις μας λένε, μα πώς είναι δυνατόν να ήξερε το όνομα του παιδιού μου. Έτσι. Σε καμία των περιπτώσεων αυτό το προσυπογράφω, δεν ξέρουν ονόματα. Στον διάλογο που διεξάγεται, όταν επικοινωνούν με τον ηλικιωμένο και του λένε ότι ο γιος σου ή η κόρη σου... Το λέει χωρίς να το καταλάβει. Ακριβώς. Ο ίδιος εκείνη τη στιγμή λέει ποιος γιος μου, ο Γιώργος ή ποια κόρη μου η Μαρία. Και έτσι ξεκινάει ο διάλογος. Αυτοί οι άνθρωποι από κάθε λέξη πιάνονται, λένε το μύθευμά τους και πείθουν έτσι τα θύματά τους. Για όνομα Θεού όμως, επειδή αυτό έχουμε πει σε κάποιους ανθρώπους στοιχίζει όλοι τους σκόπους μιας ζωής, θα πρέπει οι νεότεροι άνθρωποι καθημερινά να εφιστούν την προσοχή στους ηλικιωμένους. Δυστυχώς όμως, αυτό να το καταγράψουμε, έχουν θυματοποιηθεί και νεότεροι άνθρωποι. Και σε αυτή τη μορφή στα πάτη. Δεν το συζητάμε για τις διαδικτυακές που κατά βάση να απευθύνονται σε νέα άτομα, γιατί αυτή είναι και η χρήση του διαδικτύου. Αλλά και σε αυτή τη μορφή στην απάτη τη τηλεφωνική έχουμε θυματοποιήσει και νεότερων ανθρώπων. Κανένας μα κανένας γιατρός, κανένας μα κανένας αστυνομικός, κανένας μα κανένας δικηγόρος δεν θα επικοινωνήσει με κανένα μας στο σταθερό του ή στο κινητό του τηλέφωνο, που οι κλήσεις πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται στα σταθερά τηλέφωνα, από εκεί ξεκινάνε και μετά ενεργοποιούν και τα κινητά τηλέφωνα. Κανένας δεν θα ξεκινήσει και να ζητήσει αυτά τα πράγματα που αναφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Και φαντάζομαι ότι δεν περιορίζονται σε αγροτικές περιοχές οι τηλεφωνικές απάτες, αλλά και στον ιστό της πόλης, στον αστικό ιστό. Οι περιπτώσεις που έχουμε είναι μισές-μισές. Μισές είναι μέσα στην πόλη, μισές είναι στον επαρχιακό κομμάτι του νομού. Αυτό... Και άντε κάποιος να πει ότι στα χωριά δεν μιλάνε, δεν συζητούν, δεν ακούνε, δεν. Μα εδώ στις πόλεις, γι' αυτό είπα λίγο πριν ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση γενικότερα για αυτές τις απάτες, που θα έπρεπε κάποιος
να είναι υποψιασμένος έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Ίσως όμως, ακριβώς επειδή έχουμε πει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ πιστικοί και ταράζουν τους ανθρώπους, θα πρέπει. Ξαναγυρνάμε στα προηγούμενα. Ακριβώς. Θα πρέπει και οι νεότεροι άνθρωποι καθημερινά ή συχνά πυκνά να εφιστούν την προσοχή στα πιο ηλικιωμένα άτομα της οικογένειας. Αν σας πω ότι υπήρχαν περιπτώσεις δηλαδή που πραγματικά και σε εμάς, τόσο σε εμάς εδώ, όσο και στην την επικράτεια που έχουν υπερέλθει σε γνώση μας, που πραγματικά στήχησαν στους ανθρώπους τα χρήματα που χρειαζόταν για να επιβιώσουν. Δεν είχαν καν, δεν τους έμεινε τίποτα. Και τα παραδώσαν οι ίδιοι. Και ξέρετε, αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ και για τη μετέπειτα ψυχολογία των θυμάτων, που κάνουν την αυτοκριτική τους και λένε ότι είμαι υπαίτιος για αυτό που υπέστην εγώ ίδιος. Στις εξιχνιάς υποθέσεων υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει βρεθεί μέρος έστω χρημάτων για να αποδοθούν στους παθόντες, κύριε Γούσια. Θα σας πω και κάτι ακόμα που δυσχεραίνει αυτό που τώρα αναφέρεται στις περιπτώσεις που των τετελεσμένων απατών, δηλαδή όταν πραγματικά πείσουν το θύμα και παραδώσει το χρηματικό ποσό, και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι αν ενημερωθεί άμεσα η αστυνομία, μπορεί τελικώς να υπάρξει κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα. Επειδή το γνωρίζουν αυτό, συνεχίζουν την επικοινωνία με τα θύματά τους και μετά. Δηλαδή, παραδίδονται τα ποσά και δεν κλείνουν τα τηλέφωνα, συνεχίζουν να μιλάνε με τα θύματά τους. Μάλιστα, είχαμε και περιπτώσεις που τους πήραν και μετά από μία ώρα. Εντάξει, τώρα το γιο σου, η κόρη σου βγήκε, είμαστε εντάξει όταν μιλάμε ότι ισχυρίζονται, για τις περιπτώσεις που ισχυρίζονται ότι πήγαν κατηγορούμενοι τα μέλη της οικογένειάς τους, τότε συνεχίζουν το διάλογο ακριβώς γι' αυτό, για να καθυστερήσει η ενημέρωση δικιά μας. Να μην δράσουμε άμεσα και έτσι καταφέρουμε να πάρουμε τα χρήματα. Συν το ότι, ξέρετε, μιλάμε για κυκλώματα, που δεν αποκλείεται καθόλου, που να υπάρχουν και συνεργοί. Το ένα άλλο και μπορεί να έχουν φύγει ακόμη και στο εξωτερικό. Να υπάρχουν, βέβαια, βέβαια, όχι, στις περιπτώσεις που ξιχνιαστήκανε, κάποιες, ναι, αμέσως την ίδια στιγμή φύγανε και βγήκαν στο εξωτερικό. Βέβαια. Απλά το ατύχημα είναι ότι εμείς ενημερωθήκαμε αρκετές ώρες μετά. Και αν μιλάμε για τη Βουλγαρία, πάνε και ο δικός, οπότε. Ακριβώς. Είναι το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι ο ίδιος, το ίδιο άτομο αυτός που πήρε τα λεφτά με αυτόν που στην πορεία θα τα κατέχει, σε κάποιο σημείο της διαδρομής, μπορεί τα χρήματα να αλλάξανε χέρια, οπότε αυτός που θα βγει από τα σύνορα να είναι εντός εισαγωγικών καθαρός για εμάς άνθρωπος, να μην είναι κάποιος και υπεράνω πάσης υποψίας. Ακριβώς. Κύριε Γούσια, επειδή επικεντρωνόμαστε στις τηλεφωνικές απάτες, λίγο και στις διαδικτυακές, γιατί εδώ υπήρξαν και άνθρωποι πολύ νεότερης ηλικίας, επαγγελματίες, οι οποίοι είτε την τελευταία στιγμή, είτε και σε πολλές περιπτώσεις ενέδωσαν, με τους κωδικούς και τους αριθμούς, αν θέλετε, των τραπεζικών τους λογαριασμών, όπου και εκεί είχαμε φαινόμενα εξαπάτησης. Και όχι μόνο, όπως είπαμε, σε άλλες περιοχές, αλλά και στη δική μας, που δεν είναι ως επιτοπλίστων τουριστική περιοχή. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το πια σε πια, ιδίως στη διαδικτυακή απάτη, εκεί και αν δεν υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός. Εκεί μιλάμε ότι τα κυκλώματα απευθύνονται στον κάθε χρήστη του διαδικτύου, όπου και αν αυτός βρίσκεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, γιατί αποκτώντας πρόσβαση σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, αυτός που αποκτά αυτή την πρόσβαση έχει απλώσει χέρι σε όλες μας τις οικονομίες, σε ένα σπίτι. Εκεί δεν χρειάζεται να μιλάει κάποιος, σε 3 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Μπορεί να μεταφέρει όλη μας την περιουσία. Έτσι. Που εκεί είναι ακόμα πιο οδυνηρό, γιατί στο σπίτι μας οι περισσότεροι μπορεί να διατηρούμε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά. Άρα και ακόμα σε αυτή την σκληρή περίπτωση των τηλεφωνικών απατών που προαναφέραμε, μπορεί κάποιος να έχει ένα μικρότερο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό εν συγκρίση με αυτό που έχει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Αν αποκτήσει όμως άνθρωπος πρόσβαση του τραπεζικού μου λογαριασμού, μπορεί να μου αφαιρέσει τα πάντα. Πραγματικά να καταστρέψουμε ανθρώπους, επιχειρήσεις, το οτιδήποτε. Και εξ αυτού του λόγου απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς ευχόμαστε να συνεχίσετε αυτές τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, γιατί έστω και 10 άτομα να πείθονται κάθε φορά, είναι και αυτό ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, κύριε Γούσια. Και βεβαίως, όσο βλέπουμε ότι υπάρχουν εξιχνιάσεις και τέτοιων περιπτώσεων, και αυτό επίσης είναι θετικό αποτέλεσμα, και συγχαρητήρια για το έργο το οποίο επιτελείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά ήθελα να πω ότι πραγματικά βοηθούν οι ενημερώσεις, είτε μέσω τηλεοράσεως, είτε διαδικτυακά, οι καμπάνιες που κάνει κατά καιρούς η ελληνική αστυνομία, είτε οι άλλου είδους ενημερώσεις, οι διαζώσεις που γίνονται σε χώρους όπως είναι
μιας και μιλάμε για τις συγκεκριμένες απάτες που αφορούν κυρίως ηλικιωμένους, σε χώρους των ΚΑΠΗ και σε εκκλησίες, οπουδήποτε τέλος πάντων υπάρχουν άτομα αυτής της ηλικίας συγκεντρώνονται. Το παρήγορο είναι ότι έχουμε καταγγελίες πολλές ημέρες που μπορεί να επικοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι, μέλη του κυκλώματος, να επικοινωνούν με συμπολίτες μας. Πλην όμως κανένας δεν πείθεται. Δυστυχώς όμως, το τονίζω, πάντα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι που τελικώς πείθονται. Παρατηρούνταν στην αρχή αυτών των. Στην αρχή εννοώ κάποια χρόνια πριν, όταν ξεκίνησαν αυτή τη μορφή οι απάτες, 1, 2, 3 τηλέφωνα να είναι δυστυχώς αποδοτικά για τα μέλη του κυκλώματος. Μετά από 2-3 τηλεφωνήματα, κάποιος πειθόταν. Τώρα μπορεί να χρειαστεί να γίνουν και 50 και 100 τηλέφωνα, γιατί περισσότεροι άνθρωποι πραγματικά είναι ενημερωμένοι. Αλλά επειδή έξυπνος είναι αυτός που μαθαίνει τα λάθη του και σοφός είναι αυτός που μαθαίνει από τα λάθη των άλλων, καλύτερα να διδασκόμαστε από έναν συμπολίτη μας που δυστυχώς έπεσε θύμα μιας τέτοιας περίπτωσης και να μην εμείς να μην πειθόμαστε σε αυτούς τους επιτίδιους ανθρώπους. Και να μην τηρούμε μια πιάσα της παροιμίας, ο παθών μαθών. Ακριβώς, ακριβώς. Καλύτερα μην πάθουμε, καλύτερα το προλαμβάνουν παρά το θεραπεύουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ξεκίνησαν οι αντιδράσεις, οι διαμαρτυρίες από τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς πριν ακόμα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Όλα αυτά όμως είναι με αφορμή τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμήματων που οι εκπαιδευτικοί υπερασπίζονται για τα σχολεία, λέγοντας ότι θα πρέπει περισσότερα σχολεία να ανοίγουν, λιγότερος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα, προκειμένου να λειτουργήσουν εύρυθμα όλες οι σχολικές μονάδες σε κάθε περιοχή της χώρας. Και επιτέλους, από ό,τι τουλάχιστον διάβασα σε ανακοινώσεις αρκετών συλλόγων, να ξαναδώσουν ζωή στα χωριά της περιφέρειας. Εμείς κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μουάρτας, τον κύριο Σπύρο Γούσια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε που αποδειχτήκατε το αίτημά μας και μας καλέσατε στο κανάλι σας, γιατί δυστυχώς από τα μέσα δεν συνηθίζεται συχνά να καλούνται εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών για να κοινοποιήσουν στην κοινωνία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε με διαφορετική όψη τα θέματα. Χθες φιλοξενήσαμε τη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, την κυρία Βασιλείου, η οποία είπε ότι είναι όλα έτοιμα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια, η ίδια δεν έχει μάθει να κρύβει όταν συμβαίνουν πράγματα. Αλλά όσον αφορά όμως τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις τμήματων, είπε πως στη δική μας την περιοχή δεν υπάρχουν αλήθεια. Είναι αυτό, κύριε Γούσια? Ισχύει για άλλες περιοχές? Λοιπόν, πριν εστιάσω στο ζήτημα του νομού μας, επιτρέψτε μια μικρή παρένθεση, διότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Για τις κινητοποιήσεις? Ναι. Λοιπόν, γενικά, ας πούμε, μας έχουν μάθει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά να προσπαθούν μέσω θέρους να περάσουν οποιοδήποτε αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο έχουν. Αλλά ειδικά η σημερινή κυβέρνηση, φέτος το καλοκαίρι, έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση τόσο στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, όσο και στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Ναι. Για το λόγο λοιπόν της κουβέντας, το ζήτημα το οποίο αναδεικνύουμε και εμείς, σαν Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μουάρτας, αλλά και την επικράτεια η Σύλλογη Εκπαιδευτικών, αλλά και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και οι Ενώσεις Γονέων ανά την επικράτεια, είναι το ζήτημα του αριθμού των μαθητών στις τάξεις, ο οποίος αριθμός, με έναν τρόπο βίο με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, επιδιώκεται να αυξηθεί έτσι ώστε να έχουμε παντού 27, 25, 26, 28 τμήματα. Και αν θέλετε, γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος παρακάμπτει μάλιστα και κομμάτια της κείμενης νομοθεσίας. Δηλαδή, είχαμε στις 15 Ιουλίου μια εγκύκλιο του κυρίου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, του κύριου Κατσαρού, ο οποίος καλεί τα στελέχη εκπαίδευσης, παράτυπα μάλιστα κιόλας για το σκοπό αυτό, να παρακάμψουν σημεία της νομοθεσίας, τα οποία συγκεκριμένα λένε ότι σε καταστάσεις και σε τμήματα που υπάρχουν γνωματεύσεις μαθητών που αφορούν τις μαθητικές δυσκολίες, αυτομάτως ο αριθμός των μαθητών μειώνεται. Το ζητάει να τον παρακάμψει αυτό το πράγμα και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται και το ζήτημα της χωροταξικής κατανομής των μαθητών στην τάξη. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ρητή δέσμευση στον νόμο για την προστασία των μαθητών, ότι θα έχουμε ανά 1,5 τετραγωνικό ένα μαθητή στο δημοτικό, το οποίο προσαρμόζεται στα 2 τετραγωνικά στο νηπιαγωγείο. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε στο σημείο να έχουμε
τάξεις μαμούθ που να στηβάζονται οι μαθητές της συγκυρολεξίας σαν σαρδέλες και η αναλογία να πηγαίνει ένα τετραγωνικό αναμαθητή. Και αυτό φανταστείτε ότι εκτός από το γεγονός ότι υποβαθμίζει την παιδαγωγική διαδικασία και το ρόλο του εκπαιδευτικού, δημιουργεί και τεράστιο ζήτημα στο θέμα ασφάλειας των μαθητών. Φανταστείτε για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη χώρα έχουμε πάνω από τις μισές σχολικές μονάδες της χώρας, οι οποίες δεν έχουν περάσει αντισεισμικό έλεγχο. Τι θα γίνει σε μια περίπτωση σεισμού, σε τάξεις ακατάλληλες, με στριβαγμένους μαθητές από 20 έως και 28 παιδιά, ποιο να πρωτοσώσουμε εκεί μέσα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που θίγεται, που εγώ δεν θα το συνδυάσω αποκλειστικά με τον αριθμό των μαθητών, αλλά με την ασφαλή, αν θέλετε, χρήση των σχολικών μονάδων, διότι οι έλεγχοι, οι αντισεισμικοί μάλλον έλεγχοι, έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα. Ξεκίνησαν κάποια στιγμή, σταμάτησαν δεν ξέρω για ποιους λόγους και έκτοτε δεν νομίζω να γίνονται τόσο συχνά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Μάστορας από τη Θεσπρωτεία σχεδόν καθημερινά το θίγει. Το θίγει, ειδικά για τα σχολεία. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, που σε αυτό θα πρέπει ίσως και να επιμείνετε περισσότερο. Αυτό και σαν σύλλογο για την επικράτεια, αλλά και η Διδασκολική Ομοσπονδία Ελλάδος, με συνεχή αιτήματα για συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα αυτό. Κοινή διαδικασία, μόνο που ο Υπουργός δυστυχώς έχει επιλέξει να παίζει κρυφτό με την Ομοσπονδία, καθώς ποτέ μέχρι στιγμής δεν έχει, με εξαίρεση με την ανάληψη υπηρεσίας του Υπουργείου, δεν έχει ξανασυναντήσει την Διδασκαλική Ομοσπονδία για να συζητήσει επί της ουσίας ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Ως προς το κομμάτι των συγχωνεύσεων που με ρωτήσατε πριν, εμείς, σαν Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΟΜΟΑΡΤΑΣ, παρακολουθούμε το ζήτημα από την αρχή και είμαστε σε επαγρύπνηση. Μέσα στο καλοκαίρι, μάλιστα, είναι καλό και αυτό να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, ότι σε συνεργασία με τις Ενώσεις Γονέων Ηπείρου, αλλά και με τους υπόλοιπους συλλόγους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηπείρου, κάναμε παραστάσεις διαμαρτυρίας και συναντήσεις με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης στα Ιωάννινα, αλλά και σαν σύλλογος, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.30 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, έχουμε πάλι παράσταση διαμαρτυρίας για το ζήτημα αυτό. Εδώ λοιπόν στην Άρτα, η αλήθεια είναι ότι ο νομός μας είναι σε μια καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου. Ωστόσο, ακόμα και εδώ παρατηρείται κινητικότητα μαθητών από σχολείο σε σχολείο, όχι μόνο από θέμα της μεταβολής του μαθητικού πληθυσμού ή λόγω οικογενειακών καταστάσεων. Υπάρχουν και τηλεφωνήματα προς την κατεύθυνση αυτή για μεταφορά μαθητών. Και επίσης, μάλιστα, υπάρχουν και συμπτύξεις τμήματων, εδώ στο νομό Άρτας, πώς το λένε, και γενικά υπάρχουν και τμήματα τα οποία, ας πούμε, είναι 27 και 28 αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, κύριε Γούσια, μπαίνει και μία άλλη παράμετρος, το θέμα της ερήμος, όπως είπα λίγο πριν, χωριών της περιφέρειας. Δηλαδή, βλέπουμε ειδικά σε ορεινά χωριά και στο δικό μας το νομό, πλέον σχολεία κλειστά. Αυτό είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Και βεβαίως αυτά τα σχολεία, εγώ συμφωνώ με τη διευθύντρια, την κυρία Βασιλείου, η οποία είπε ότι δεν έχουν καταργηθεί, είναι σε αναστολή. Αν υπάρξει κάποιος αριθμός παιδιών, 2-3 παιδάκια, να το ξανανοίξουμε ένα σχολείο. Αλλά δεν υπάρχουν, φεύγουν. Φεύγουν και οι ίδιες οικογένειες ή κατεβάζουν ένα παιδάκι, ας πούμε, που υπάρχει σε ένα χωριό, σε ένα διπλανό που θα μπορεί και αυτό να έχει παρέα, να μην είναι ένα παιδί σε ένα σχολείο, γιατί και αυτό αποτελεί πρόβλημα, ναι. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι πρόβλημα. Μάλιστα, όντως, αυτό που είπατε, ότι η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, όντως αυτό το κομμάτι γενικά δεν έχει προβεί σε καταργήσεις σχολείων, αν και έχουμε αρκετά τα οποία είναι σε αναστολή. Αντίθετα, όμως, παράδειγμα, στα Γιάννα, για παράδειγμα, ενώ σε όλη την Ελλάδα έχουν καταργηθεί 7 σχολεία, τα 4 είναι στα Γιάννα, ας πούμε, για παράδειγμα. Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέτοιο πράγμα, πολύ έχουμε παραμένει σε αναστολή, βεβαίως. Πολύ σοβαρό. Και όντως, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το ζήτημα της ερήμωσης και γι' αυτό είναι που λέμε ότι γενικά, ναι, εδώ στο νομό Άρτας, με έρευνες που έχουμε κάνει μέσα από τα δημογραφικά των Δήμων, υπάρχει μείωση 15% του μαθητικού πληθυσμού στο νομό Άρτας. Ίσα-ίσα αυτό θα έπρεπε να κινητοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακριβώς αυτό το πράγμα, να στηριχτούν τώρα που υπάρχει αυτή η μείωση του μαθητικού πληθυσμού, να στηριχτούν τα σχολεία και να μην κοιτάζουμε να συμπτύσσουμε και να συγχωνεύουμε τμήματα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν, ας πούμε, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, όταν, ας πούμε, ένας γονείς πώς το σκέφτεται, όταν, ας πούμε, βλέπει ότι σε ένα σχολείο είναι μονοθέσιο παράδειγμα, ναι, και ξέρει ότι μπορεί να πάει σε όμορο σχολείο, το οποίο, ας πούμε, είναι διθέσιο, τριθέσιο, τετραθέσιο. Προτιμάει εκείνο. Προτιμάει εκείνο. Επομένως,
φτάνουμε στο σημείο τα σχολεία να ερημώνουν και πολλές φορές να καταργούνται κιόλας. Ναι. Δηλαδή και αυτό πρέπει να υπάρξει μια λύση και να ακούσει σαν πρόβλημα. Δηλαδή, όλοι μας πρέπει να στηρίζουμε τα σχολεία της περιοχής μας, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε σχολεία για τα παιδιά μας σε λίγο καιρό. Πάμε τώρα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ σπουδαίος και πάρα πολύ σημαντικός, όχι μόνο για τη γνώση και τη μάθηση, αλλά και για την ψυχοσύνθεση των παιδιών. Και εδώ, βεβαίως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το σχολείο πλέον έχει μεταβληθεί σε ένα βιωματικό σχολείο. Ο τρόπος διδασκαλίας έχει αλλάξει. Αυτό βέβαια προς το καλύτερο και με τους διαδραστικούς πίνακες και όλα τα τεχνολογικά μέσα. Από την άλλη όμως, δεν ξέρω, κάτι φταίει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται σε αυτό που λέτε. Γενικά η κυβέρνηση έχει μια ιδιαίτερη σπουδή στο πάντα να πετάει το μπαλάκι στην εξέδρα και με επικοινωνιακά τεχνάσματα να παρουσιάζει μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που βιώνουμε εμείς, εικονική. Πράγματι, σε κάποια σχολεία όντως έχουν τοποθετηθεί, ας πούμε, όπως λέτε, ας πούμε, διαδραστικοί πίνακες. Ωστόσο, όμως, παράδειγμα, μπορώ ας πούμε, να σας πάω και σε τάξη ειδικής αγωγής, παράδειγμα, μετά ένταξη συγκεκριμένα σε δημοτικά σχολεία της Άρτας, αλλά και σε σχολεία της Άρτας που δεν υπάρχει ούτε μία τέτοια πρόβλεψη. Ας πούμε, ενός διαδραστικού πίνακα που βοηθάει, για παράδειγμα, στην τάξη. Γενικότερα, αυτές οι καινοτόμες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας είναι πιο πολύ εξαγγελίες, ναι, και πιο πολύ επικοινωνιακά τεχνάσματα για να δείξει ότι το πράγμα στην εκπαίδευση αλλάζει. Μόνο που δεν αλλάζει, ίσα-ίσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Σας βρίσκει σύμφωνος το νέο πρόγραμμα σπουδών, τα νέα προγράμματα μάλλον σπουδών, σας βρίσκουν σύμφωνος? Εμάς γενικά, εμείς ας πούμε, έχουμε ζητήσει άπειρες φορές από τον Υπουργό Παιδείας, σαν Ομοσπονδία, να μας δεχτεί σε συναντήσεις για το ζήτημα των αναλυτικών προγραμμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι είναι. Παρόλο που τα βαφτίζουν ότι είναι σύγχρονα, εμείς τα θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικά και σε καμία περίπτωση δεν εστιάζουν στην πραγματική ουσία της μόρφωσης των μαθητών. Πιο πολύ, ας πούμε, στους μαθητές βλέπουμε ότι ας πούμε, εντάσσονται πράγματα τα οποία είναι κυρίως πολύ απλά πράγματα της καθημερινότητας, τα οποία στην ουσία έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν το σχολείο αυτό της αγοράς. Δηλαδή, εισάγουμε καινοτόμες παρεμβάσεις στο σχολείο, όχι όμως προς την ουσία και τη δημιουργία της κριτικής σκέψης των μαθητών, αλλά για να βγάλουμε από εκεί ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν την αγορά με βάση τις ανάγκες τις οποίες έχει. Εμείς απέναντι σε αυτό είμαστε αντίθετοι, όπως αντίθετοι θα είμαστε και στη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών μας που με αυτούς δίνουμε καθημερινά τη μάχη για τα παιδιά, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε πραγματικά το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο που τα τελευταία χρόνια από τουλάχιστον τις αντιδράσεις, τις αναφορές σας, τα σχετικά δελτία τύπου, τις δικές σας ανακοινώσεις, λέτε ότι αντί να εξυγχρονίζεται και αντί να είμαστε, να συμβαδίζει με το χρόνο που ζούμε, εν τούτης δεν έχει εξελιχθεί τόσο. Αναλύσαμε λίγο πριν για τα τεχνολογικά μέσα. Από εκεί και έπειτα όμως θα μπορούσε να γίνει και κάτι πάνω στο ρόλο των εκπαιδευτικών. Δεν εννοώ σεμινάρια. Ναι, ναι. Εννοώ νέους εκπαιδευτικούς. Εννοώ, ξέρετε, νέα προτάγματα. Ναι, ναι, κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει και αυτό προφανώς. Αλλά και αυτή τη στιγμή το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γενικά δεν είναι αυτό που λέμε, αν να το πω έτσι λαϊκά, ας πούμε, δεν είναι προσελκύσιμο για τον νέο κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή τώρα για παράδειγμα. Ναι, το είδαμε και φέτος αυτό στις πανελλαδικές. Αν εξετάσει κανείς αποτελέσματα. Ναι. Αυτή η εικόνα φαίνεται που δηλαδή, λέτε, πούμε, είναι μια διαπίστωση. Μπράβο, γιατί ναι. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Αν σκεφτείτε ότι παράδειγμα ένας νεοδιόριστος, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει, έχει εισαγωγικό μισθό 776 ευρώ και ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός έχει εισαγωγικό μισθό τα 900 ευρώ. Φανταστείτε τώρα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει πετάξει άπειρα λεφτά με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, να πάρει διδακτορικό, να πάρει μεταπτυχιακό, να αποκτήσει πτυχία ξένων γλωσσών για να μπορέσει να παρουσιάσει και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή μόρφωση στα παιδιά του ελληνικού λαού, τον αναγκάζουν αυτή τη στιγμή να πηγαίνει κάπου, να αναλάβει υπηρεσία, χωρίς να μπορεί. Ζητήσατε να υπάρξει παρέμβαση σε αυτό το θέμα και από την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα να μπορέσουν να βρουν λύσεις προκειμένου να στηρίξουν και νεοδιόριστους καθηγητές, δασκάλους, εκπαιδευτικούς γενικότερα, σε κάποιες περιοχές όπου οι άνθρωποι με το μισθολόγιο τους δεν μπορούν να συντηρήσουν
το σπίτι. Να σας διακόψω μόνο λίγο αυτό το σημείο παράδειγμα. Άμα δείτε κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζουν πραγματικά σε σκηνές. Αναφέραμε την περίπτωση ενός δασκάλου ο οποίος έμεινε στο αυτοκίνητό του γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει. Μπράβο, και σε σκηνές. Αυτό. Για, από εκεί, με αφορμή αυτό το γεγονός, λέω ότι ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μπορέσουν και εκείνοι να στηρίξουν εκπαιδευτικούς καινούριους. Ακριβώς. Και αυτό είναι και. Νεοδιόριστους, για να βεβαίως. Το πω πιο σωστά. Και αυτό είναι και η προμετωπίδα διεκδικήσεων του συλλόγου μας, όπου το επόμενο αμέσως διάστημα θα έχουμε και συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς του νομού Άρτας, που θα θίξουμε και τέτοιο ζήτημα, γιατί παράδειγμα πέρυσι στο νομό Άρτας είχαμε παραιτήσεις εκπαιδευτικών, δύο μάλιστα, που ήταν στον ορεινό όγκο, που δεν μπορούσαν, ας πούμε, λόγω των οικονομικών αναγκών τους, να μπορέσουν να παραμείνουν στα ορεινά της Άρτας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να παραιτηθούν. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δηλαδή πλέον το επάγγελμά μας είναι τόσο εξουθενωτικό από, και από οικονομικής πλευράς αλλά και από τις συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, που πραγματικά έχουμε φτάσει στο αμήν περαιτέρω. Κύριε Γούσια, θα τα λέμε. Κινητοποίηση για εσάς την ερχόμενη Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου, 12.30 είπατε. Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας. Ακριβώς, γιατί θεωρούμε. Στο κτίριο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας. Και εν όψη βεβαίως της νέας σχολικής χρονιάς, με την έναρξη μάλλον της νέας σχολικής χρονιάς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Είδες Ελωμάς, μπες για δυνατές προσφορές. Ντόλ Μπανάνες 1,48. Υφαντής Γαλοπούλες μείον 30%. Όλυμπος Τυριά συσκευασμένα μείον 30%. Μακεδονικό ταχύνι και Χαΐτογλου φυστικό βούτυρο μείον 35%. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Μπούτι Κοτόπουλο Συνεταιρισμού Νοπό 3,19 το κιλό. Evie Go Παιδική Χημή Σετ 6 Τεμαχίων 3,19. Ελωμάς Λουκανοκοπιτάκι μόνο 4,18. Μακεδονικό ταχύνι και φυστικό βούτυρο 35% φθηνότερα. Πασιάς Γαλοπούλα Καπνιστή Βραστή Τόστ 10,98 το κιλό. Μάξι Χαρτί Υγεία Τρίφυλλο Δεκάρι 3,49. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Φροντιστήριο Κύκλος. Το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο νομικό έλεγχο του κτηματολογίου παρουσίασαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Με το εργαλείο αυτό, το κτηματολόγιο γίνεται ο πρώτος δημόσιος φορέας που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία νομικού ελέγχου των συμβολαίων από τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών. Έρχεται και επίσημα η τεχνητή νοημοσύνη στο νομικό έλεγχο του κτηματολογίου. Τη σχετική παρουσίαση έκανε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Με το εργαλείο αυτό το κτηματολόγιο γίνεται ο πρώτος δημόσιος φορέας που αξιοποιεί τεχνική νοημοσύνη για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και αναμένεται να επιτυχάνει σημαντικά τη διαδικασία του νομικού ελέγχου των συμβολέων από τους προϊστάμενους των αρμόδιων υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα οι προϊστάμενοι διαβάζαν ολόκληρα τα συμβόλαια, τα οποία μπορεί και να έφταναν ακόμη και στις 200 σελίδες, προκειμένου να εντοπίσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να εφαρμόσουν τους κανόνες του νομικού ελέγχου. Αυτή η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, με το μέσο όρο να κυμαίνεται γύρω στα 30 λεπτά ένα συμβόλαιο. Το κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής που τρέχουμε στη χώρα. Είναι αδιανόητο να μην ξέρουμε τι έχουμε και πού το έχουμε, ιδιώτες και δημόσιο.
Είναι ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, μετράμε πάνω από 20 χρόνια, όπου η Ελλάδα προσπαθεί να κτηματογραφηθεί και πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο. Πήγαινε στο ταμείο με φυσική παρουσία και ο υπάλληλος ο οποίος ήταν στο ταμείο, αφού έκανε τιμολόγηση, έριχνε πίσω έναν φάκελο, έναν ακόμη φάκελο, μία ντάνα με χαρτιά, να προσθεθεί στις ήδη χιλιάδες εκκρεμότητες. Το κτηματολόγιο, διότι πάρα πολλές εκκρεμότητες από τις ένχαρτες που ψηφιακό αντίγραφο συμβολέου, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε στατιστικά τα οποία είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να βλέπουμε τη ροή της εργασίας μας, να περάσουμε από το χαρτί σε μια απόλυτη ψηφιακή εμπειρία. Ήταν μια προσπάθεια που αξιοποίησε την τεχνολογία. Ένα λάθος ή μια ειδοποίηση για πιθανό λάθος, αν για παράδειγμα αναφέρεστε ως σκηνή, η ελληνική τεχνολογική σκηνή και ο ιδιωτικός τομέας είναι, δεχόμαστε αρκετά ερωτήματα από συναδέλφους στο εξωτερικό, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες χώρες της Ευρώπης. Το νέο εργαλείο τεχνικής νοημοσύνης, το οποίο λειτουργεί ήδη πιλωτικά για τους προϊσταμένους σε όλη την επικράτεια, μπορεί να διαβάσει το κείμενο του συμβολίου σε φυσική γλώσσα, να αναγνωρίσει το είδος της πράξης, να εντοπίσει τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των νομικών κανόνων, να εφαρμόσει αυτόματο έλεγχο πληρότητας των στοιχείων ενός συμβολίου, όπως ενημερότητες και δήλωση ένφια, και τέταρτον, να δημιουργήσει μια αυτόματη εισήγηση προς τον προϊστάμενο για την έγκριση ή την απόρριψη στοιχείων του συμβολίου. Παρουσιάσαμε σήμερα μία πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα κάνει τη δουλειά του νομικού ελέγχου στο κτηματολόγιο ακόμα πιο γρήγορα. Ποιο πρόβλημα έχετε να λύσει? Το γεγονός ότι έχουν συσσωρευτεί όντως χιλιάδες υποθέσεις που απαιτούν νομικό έλεγχο. Αυτό γίνεται με το μάτι, με το να διαβάσεις δηλαδή εκατοντάδες σελίδες συμβολέου και να εντοπίσεις τα κρίσιμα σημεία. Αυτό λοιπόν σήμερα το κάνει ακριβώς αυτή η πλατφόρμα, δηλαδή παρουσιάζει γρήγορα, εύκολα, εύγλωτα στον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου αυτά τα σημεία, τα ελέγχει και δίνει την έγκρισή του για να προχωρήσει ο νομικός έλεγχος. Άρα, πιο γρήγορος έλεγχος, πιο γρήγορα αποτελέσματα στο κτηματολόγιο. Σήμερα παρουσιάζουμε τον πρώτο δημόσιο φορέα στην Ελλάδα, ο οποίος εφαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη για διοικητικές αποφάσεις. Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους του κτηματολογίου και με προγραμματιστές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσιάσαμε ένα εργαλείο το οποίο επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία νομικού ελέγχου για ένα συμβόλαιο, μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει από μισή ώρα μέχρι και δύο ώρες, μειώνεται περίπου στα 10 λεπτά και το κόστος από 15 ευρώ ανά εισήγηση που πληρώνει σήμερα το ελληνικό κράτος μειώνεται κάτω από τα 30 λεπτά του ευρώ, κάτω από 30 cents. Άρα μιλάμε για μια τεράστια εξοικονόμηση χρόνου και κόστους με όφελος προς τον πολίτη. Με τη χρήση του εργαλείου, ο χρόνος επεξεργασίας μειώνεται κάτω από το μισό ή ακόμη και στο 1 τρίτο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δοκιμές. Αυτό συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το δημόσιο, καθώς μια διαδικασία που σήμερα κοστίζει 15 ευρώ θα μπορούσε να κοστίζει έως και 30 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική απόφαση θα συνεχίσει να λαμβάνει ο αρμόδιος προϊστάμενος, ωστόσο το εργαλείο θα διευκολύνει σημαντικά το έργο του, παρέχοντας μια έτοιμη εισήγηση που θα επισημαίνει ακριβώς τα σημεία του συμβολαίου που χρήζουν προσοχή. Ως προϊσταμένη του υποκαταστήματος Θήβας, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν έχω φυσικό εισήγητη. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη η εισήγηση γίνεται από την τεχνητή νοημοσύνη πάνω στην πλατφόρμα νομικού ελέγχου. Δηλαδή, έρχεται αυτό το εργαλείο, εντοπίζει τον τυπικό έλεγχο, κάνει τον τυπικό έλεγχο, εντοπίζει τυχόν λάθη που θα έπρεπε εγώ μόνη μου να τα εντοπίσω και μου εξοικονομεί πολύ χρόνο από τον νομικό μου έλεγχο, από τον έλεγχο της ουσίας που πρέπει να κάνουμε σε κάθε πράξη πριν την υπογράψω ψηφιακά και πριν τη δώσω στον υπάλληλο για καταχώρηση. Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίχως κόστος. Είναι πολύ απλό στη χρήση, δίχως να απαιτείται περιττέρω εκπαίδευση των χρηστών και υλοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας Microsoft OpenAll. Η ανάπτυξη και η φιλοξενία του συστήματος έγινε με την υποστήριξη της Microsoft, διασφαλίζοντας την υψηλή τεχνολογική ποιότητα και αξιοπιστία του εργαλείου. Σημαντικά η Λιούπολη, το υποκατάστημά μας, δηλαδή συμμετέχει στην πειραματική εφαρμογή του AI στο νομικό έλεγχο. Οι εργατόρες που έχουν εξοικονομηθεί από το προσωπικό είναι εξαιρετικά πολλές. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε ένα κωμικοτραγικό περιστατικό, ότι έχουμε μετρήσει στο γραφείο της
Ηλίου Πόλεως, ότι παλαιότερα για να βάλουμε σφραγίδες σε όλα αυτά τα έγγραφα που έπρεπε να επεξεργαστούμε με τον παλαιό τρόπο, περίπου σε μία ημέρα αντιστοιχούσε στις 12 εργατοώρες από διάφορους φυσικά συναδέλφους. Φανταστείτε λοιπόν ότι όλες αυτές οι εργατοώρες έχουν έρθει να μηδενίζονται με τη χρήση του AI στο νομικό έλεγχο. Η συναλλαγή πλέον με το κοινό και η αποδοχή του κοινού ως προς την ταχύτητα που έχουμε για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά τους είναι εκπληκτική. Το κοινό έχει καλοδεχθεί, οι πολίτες δηλαδή έχουν καλοδεχθεί τη χρήση και την εφαρμογή του AI, διότι βλέπουν ότι πλέον ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά τους με μεγαλύτερη ταχύτητα. Εξυπηρετούμε τον κόσμο πιο γρήγορα και πιο σωστά. Υπονόμηση σε χαρτί. Δείτε λοιπόν πόσους τόνους χαρτιού θα έπρεπε να αποθηκεύουμε καθημερινά, τη στιγμή που υποδεχόμαστε περίπου στις 200 με 220 πράξεις ημερησίως. Ενός ακόμη ήρωα του Σουλίου, του Γεωργίου Δράκου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής στο ιστορικό Σούλι, μπροστά στο βουλευτήριο, η οποία τοποθετήθηκε ανάμεσα σε αυτές του Φώτου Τζαβέλα, του Μάρκου Μπότσαρη, του Καλόγερου Σαμουήλ και του Τζίμι Ζέρβα. Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έκανε ο απόγονος του Σουλιώτη ήρωα, γιατρός Αναστάσιος Δράκος, ο οποίος κάλυψε και το οικονομικό κόστος μετά από την παρότρινση του Συλλόγου Οι Φίλοι του Σουλίου και παρόντων του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη και του Δημάρχου Σουλίου Αθανασίου Ντάνη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου Θωμά Οικονόμου, αντιδημάρχων, εκπροσώπων τοπικών και αστυνομικών αρχών και άλλων. Ενός ακόμη ήρωα του Σουλίου του Γεωργίου Δράκου έγινε τα αποκαλυπτήρια της προτομής στο ιστορικό Σούλι μπροστά στο βουλευτήριο, η οποία τοποθετήθηκε ανάμεσα σε αυτές του Φώτη Τζαβέλα, του Μάρκου Μπότσαρη, του Καλόγυρου Σαμουήλ και του Τζίμι Ζέρβα. Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έκανε ο απόγονος του Σουλιώτη ήρωα, γιατρός Αναστάσιος Δράκος, ο οποίος κάλυψε και το οικονομικό κόστος μετά την παρόντρινση του Συλλόγου Οι Φίλοι του Σουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη και του Δημάρχου Σουλίου Αθανάσιου Ντάνη. Αιωνία σα την δίμαξε μακάριστη και ύψη αδελφή μόν. Αιωνία σα την δίμαξε μακάριστη και ύψη αδελφή μόν. Αιωνία σα την δίμαξε μακάριστη και ύψη αδελφή μόν. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία τον η μνήμη. Διεκόν των Αγίων Πατρεπιμών, Κύριε του Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η ενέργειά του αυτή αποτελεί ένα φόρο τιμής για ένδειξη σεβασμού και ένα φως μνήμης για τον αρχιστράτηγο Γεώργιο Δράκο, αλλά και για το σύνολο των Σουλιωτών. Σουλιώτισες και Σουλιώτες, είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα να παρευρίσκομαι εδώ στα Ιερά Κόμματα του Σουλίου, σε μια ιστορική ημέρα εκτός του ανταμώματος, μια ημέρα που θα τιμήσουμε ένας από τους σημαντικότερους, τον Γεώργιο Δήμο Δράκο, τον πρόγονό μας. Δεν θα μιλήσω εγώ για αυτόν, άλλωστε οι περισσότεροι γνωρίζουμε τα πάντα για την ιστορία του. Θα μιλήσω όμως για μια πτυχή του χαρακτήρα του, για κάτι το οποίο είναι χαραγμένο στο DNA όλων των Δρακαίων. Είναι μια αρετή που ονομάζεται προσφορά. Η προσφορά του Γεωργίου Δράκου έγινε για την ελευθερία, όχι μόνο του εαυτού του, όχι μόνο των Σουλιωτών, αλλά ολόκληρου του έθνους. Αν ανατρέξουμε σε αυτή την ιστορία μας, θα ψάξουμε και θα δούμε προσωπικότητες και από τις επιστήμες και από τις τέχνες που δώσαν τη ζωή τους. Έτσι θα δούμε και αγωνιστές που παλέψαν για την ελευθερία του έθνους. Εκεί ανήκει ο Γιώργος Δράκος. Σε αυτή την ιστορία και σε όλη την Ελλάδα, όσο και να ψάξουμε, δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ προσωπικότητες του πλούτου που κοιτάξανε μόνο το προσωπικό του συμφέρον και την προσωπική του ευημερία. Όχι, δεν υπάρχουν στην ιστορία αυτή. Οι μόνες προσωπικότητες πλούτου που υπάρχουν είναι οι εθνικοί ευεργέτες. Και αυτό καλό σήμερα όλους μας, τουλάχιστον αυτούς που μπορούν, να γίνει στόχος και σκοπός της ζωής τους. Γιώργο Δράκο, σήμερα είσαι ανάμεσα στους συναγωνιστές σου. Αυτός είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής. Για εμένα προσωπικά, είναι μεγάλη η τιμή που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία.
Αισθάνομαι ότι έτσι κρατάμε ψηλά το εθνικό μας φρόνημα και επιτελούμε το εθνικό μας καθήκον. Γιώργο Δράκο, καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Εδώ που όταν επέστρεφες από τις μάχες, γονάτισες και φύλαγες το χώμα και τα δάκρυά σου το φωτίζανε. Αθάνατος. Ναι. Ο Γεώργιος Δράκος διακρίθηκε στη μάχη που έδωσαν οι Σουλιώτες ενάντια στις πολυάριθμες δυνάμεις των Τουρκαλβανών του Αλή Πασά για να κρατήσουν τον υπονέλεγχό τους στον έλεγχο της πηγής από όπου αντλούσαν νερό που τους ήταν άκρος απαραίτητο. Τον σκότωσαν το 1827 άνδρες του Κιουταχακή Πασά όταν αιχμάλωτο το μετέφεραν στην Εύβοια ισχυριζόμενοι ότι αυτοκτόνησε και η οικογένειά του. Η σύζυγό του Σουζάνα και τα τέκνα του εγκαταστάθηκαν στην Αύπακτο. Στο χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, αφού συνεχάρη τους πρωτοστάτες της πρωτοβουλίας και κυρίως τον κύριο Δράκο, αναφέρθηκε στην ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα το σχέδιο της ανάδειξης του Σουλίου και να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Υπήρου καταβάλει προσπάθειες στην περιοχή του Σουλίου και παράλληλα με την ιστορική της αναγνώριση και αξιοποίηση να εισέλθει και σε αναπτυξιακή προοπτική. Εγώ επειδή είχα ένα δικό μου θέμα, αύριο από το μνημόσιο της μάνας μου, ήταν δύσκολο να έρθω, είπα θα πάω. Και εκεί αυτές τις μέρες έχουμε ξεκινήσει για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη τη δουλειά που χρειάζεται η όχη Σουλίου. Έχουμε τρεις όχη, κανονίσει τα γεωματικά λουτάρα στην Τόνιτσα, την όχη Σουλίου, την όχη Σράκο Καλαρίτες Λάκτες. Ξέρετε, μερικές φορές μερικά πράγματα είναι από το Θεό. Εμείς εκεί βάλαμε τα χρήματα, 8 εκατομμύρια να υπάρχουν από το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ. Εκεί είναι η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Αυτά είναι για δημόσια έργα τα 8 εκατομμύρια. Και αρχίσαμε, είχαμε φέρει το Πολυτεχνείο και έκανε την πρώτη μελέτη. Αλλά αυτή η μελέτη έχει και άλλες μελέτες. Η μία είναι σε όλα τα σημεία που υπάρχει κάτι ιστορικό ή στις οδούς που πάει από τη μία πλευρά στην άλλη, πρέπει να βάλουμε τις πινακίδες με τον τρόπο που τις έβαλε η αρχαιολογική υπηρεσία. Χθες φάγαμε μαζί με τον κύριο Κουλιάρα για να δούμε τα κατέκαστα. Η μέρα της Παναγίας μου έρχεται ένα μήνυμα, μου λέει η κυρία Μεντώνη, εγώ θα είμαι στη Σαμαρίνα για τα τυρανίτσια της αναστήλωσης της Παναγίας της Σαμαρίνας, σπουδαίο μνημείο, αν μπορείς έλα το απόγευμα, γιατί αύριο θα φύγω. Πήγα και τη βρήκα. Λέει, πολύ ωραία η εκκλησία, εγώ δεν ήταν στο όνομα μας, αλλά είχα βοηθήσει τα μέγιστα για να ξεκινήσει αυτό και είχα χαρά. Μου λέει, θα έκανα με το σύνδρο, τώρα θα προχωρήσω, θα προχωρήσω. Και σας λέω τώρα κύριε Δήμαρχε και σε όλους εσάς, κύριε Δράκο, μου λέει άκουσε να δεις, έχω κάτι ευχάριστο. Ποιο είναι το ευχάριστο της φορά? Δεν μου έλεγες να λύσουμε το θέμα για την ιδιοκτησία, να δώσουμε τη χρήση. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο μήνα, θα περάσει στη Βουλή. Δηλαδή θα μπει το δικαίωμα της επιφανίας που θα μπορεί για πάρα πολλά χρόνια, επειδή όλες αυτές οι εκτάσεις λόγω αρχαιολογικού χώρου και στο Τετραχώρης είναι στο δημόσιο, θα δίδονται σε αυτούς που θα κτίζουν με τα σχέδια που θα εγκρίνονται είτε για οικία είτε για μια εμπορική χρήση από ξενοδοχείο, μονάδα κλπ. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί λύνεται το πρώτο μεγάλο θέμα που θα ξαναφτιάξουμε το Τετραχώρη. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς αφού ξεκινήσαμε με το Πολυτεχνείο, στα δημόσια έργα το πρώτο που θα γίνει είναι ο Γιώργης Αναστήλωση, αυτό συμφωνήσαμε, και η Παναγία που είναι και το νεκροταφείο των Σουλιωτών, λίγο παραπέρα από όσο είναι η οικία Τζαβέλα. Δύο πολύ σοβαρά πράγματα. Επίσης, από τη Γλυκή
όλο αυτό το μονοπάτι που έρχεται από τη σκάλα της Αβέλανας θα είναι το τρίτο. Και θα ετοιμάσουμε σιγά σιγά και τις υπόλοιπες μελέτες. Την ώρα που ερχόμουν εδώ, δέχομαι ένα τηλέφωνο. Ο κύριος Σταγαράς είναι ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Πού είσαι, του λέω, πώς και με θυμήθηκε σήμερα, είμαστε μαζί κάποτε σε αυτό το τμήμα. Αλλά έχω μείνει στη γειτονιά σου και είπα να σε πάρω μια στην Αγία Παρασκευή, στα Θράματα, στο μοναστήρι. Και χάρηκα, λέει, που το έχει κάνει ένα στήλο. Του λέω, εγώ πάω για το Σούλι. Αυτή τη στιγμή, αλλιώ θα ερχόμουν, γιατί αύριο έχω και το δημόσιο μα πάνω και δεν μπορώ να έρθω. Άμα μπορεί, έλα σε λένε να σε φιλοξενήσω. Του λέει, αφού πα στο Σούλι, θα τι ανακοινώσει ότι εντό κύριε Δήμαρχε του Σεπτεμβρίου θα έρθει και ο κύριο Σταγαρά εδώ και η κυρία Μεντώνη και θα ανακοινώσουν το δικαίωμα τη επιφανεία που θα είναι ο νόμος που θα περάσει στη Βουλή. Και μια παρένθεση, σας είπα κάμπουσα βέβαια, μια παρένθεση ακόμα, επειδή έχουμε και καινοτομία άλλο πρόγραμμα για ιδιώτες που να κάνουν εγκαταστάσεις, παράδειγμα ένα μικρό ξενοδοχείο και άλλα, εκεί κατά προτίμηση τα θέματα της καινοτομίας σε τρεις περιοχές θα μπορούν κάτοικοι που θα θέλουν να κάνουν κάτι εκεί, να είναι καινοτόμο δηλαδή. Καινοτομία είναι να κάνεις ένα μικρό ξενοδοχείο εδώ, να κάνεις μια μικρή μονάδα που θα δουλεύει το γάλα της περιοχής, μια μικρή μονάδα εστίασης, όλα αυτά για εμάς είναι καινοτομία. Θα μπορούν να μπαίνουν στο πρόγραμμα το υπόλοιπο που έχουμε για τους ιδιώτες για καινοτομία. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα. Από την πλευρά του Δήμαρχου Σουλίου, Θανάσιος Ντάνης, εξήρει την ενέργεια και τόνισε ότι πρέπει η άμεση πολιτεία να λύσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το Σούλι. Το ετήσιο ετοίμωμα, το ετήσιο αντάμωμα των Σουλιωτών έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός. Καθόλου τυπικός, αλλά καθόλου ουσιαστικός. Ένας θεσμός που όλοι μας οφείλουμε να στηρίζουμε έμπρακτα με κάθε τρόπο. Ένας θεσμός που παίρνει σάρκα και οστά στον τόπο που γράφηκαν οι χρυσές σελίδες της ιστορίας μας. Οι σελίδες του έθνους μας. Του πολύπαθου ελληνικού έθνους που με υπερηφάνεια και αυτοθυσία πολέμησε και κατέκτησε το ύψιστο αγαθό όλων την ελευθερία. Εδώ, σε αυτά τα βουνά, σε αυτά τα αιματοβαμμένα χώματα, γράφτηκε ο επίλογος του Σουλιώτικου έπους, με την ηρωική αυταπάρνηση των προγόνων μας. Ο τόμος αυτός μας συνδέει με την ιστορία και τη γνώση του ένδοξου παρελθόντος μας. Από το σημερινό αντάμωμα μας φέρνει κοντά στις παραδόσεις και τις ρίζες μας. Μας υπενθυμίζει την καταγωγή μας και το χρέος μας ως ελεύθεροι πολίτες να διδάξουμε στη νέα γενιά το ξεχωριστό κληροδότημό μας που μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι που είμαστε Σουλιώτες, Ηπειρώτες, Έλληνες. Οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη, τα πατροπαράδοτα έθιμα και τα πλείστα λαογραφικά στοιχεία, την παράδοση και την πίστη στις αξίες και τα ιδανικά του αλτρουισμού, της ηπειρώτικης λεβεντιάς, του δίκαιου αγώνα για μια δημοκρατική, ελεύθερη κοινωνία. Οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική ταυτότητα των Σουλιωτών, που με αδελφοσύνη απέδειξαν σε όλα τα μήκη και πλάτη ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δεινά. Ο Δήμος Σουλίου και εγώ προσωπικά χαιρετίζουμε το σημερινό αντάμωμα. Στεκόμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτε στην προσπάθεια να προστατευτεί αλλά και αναδειχθεί αυτός ο τόπος, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, για πολλά ακόμη και άλλα πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα σε όσους με δυσκολίες και μεγάλη αγάπη διαμένουν μόνιμα στα εσωτερικά χωριά μας. Εκείνους που παλεύουν καθημερινά, εκείνους που αρνήθηκαν να τα εγκαταλείψουν. Με τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων και ειδικά της περιφέρειάς μας, έχουμε υπομονή, έχουμε κάνει αρκετή υπομονή, θα κάνουμε κι άλλη. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony.
Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά, στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, κάλυψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Όπισθεν Πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές. Νεφώσεις που θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπονται καιρός στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.